Τι έγινε? Όχι, θα πω, λέω για την ότι, κοίταξε, πώς το, δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι ο όχι, θα σου το πω αλλιώς, μεγάλη αλήθεια το διαδίκτυο, αυτό θέλω να πω, μεγάλη αλήθεια. Ίντερνετ, ένας παράδεισος, ένα γλυκό φακέλωμα και μια χαρά στην ελευθερία της μοναξιάς, αδέρφια. Ελεύθερος ο πατερούλης να τσατάρει στο Facebook, ελεύθερο το παιδί να μαλακιστεί στο eBay, ελεύθερη και η μαμά να μιλάει στο Skype. Ίντερνετ, μια ευτυχισμένη οικογένεια ίντερνετικών ανθρώπων. Θες να αγοράσεις γυναίκα και να πληρώσεις με γκαμήλες, ίντερνετ. Θες να αγοράσεις καλά σνικοφ, δεύτερο χέρι πολύ καλό, ίντερνετ. Βρε, φτιάξε μια ιστοσελίδα και πες ότι είσαι ο μάγος του Oz. Και μπες στο YouTube και κατέβασε και τραγούδι. Και βάλε ένα σκούφο και γίνε μάγειρας. Μα δουλεύω στην τράπεζα. Εκεί που δουλεύεις. Ξέρεις τι likes θα σε χτυπήσουνε? Likes Λαζόπουλος θα γίνεις. Ίντερνετ διαδίκτυο. Το χρυσό μαλωτέρας. Γεννήθηκε στο Αμέρικα. Που θα γεννιόταν. Από το στρατό το 69. Από ποιον θα γεννιόταν? Και τη μικρή τη λέγανε ARPANET μέχρι το 90 που την είπανε ίντερνετ. Το 75 βγαίνει το πρώτο mail και το 91 στην κολυμπήθρα του CERN παίρνει το όνομά της η κόρη. WWW. World, 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 World. Τι δεν μπορείς να κάνεις μέσω ίντερνετ? Να διασκεδάσεις, να κάνεις τα ψώνια σου, να μπεις σε φόρουμ, να κάνεις τα ταξίδια σου, να πληρώσεις τις τραπεζικές σου συναλλαγές, τις ρυθμίσεις σου στην εφορία, να μπεις σε ένα φόρουμ, ακόμα και να ερωτευτείς. Μην πας μακριά. Φίλος μου, κολλητός μου, πού τη γνώρισε τη γυναίκα του? Στη Μύκονο. Στη Μύκονο. Στη Μύκονο. Όχι. Στο Facebook. Το Facebook είναι η Μύκονος. Ποσοστό 90% μπαίνει τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, ενώ οι μισοί νομίζουν ότι ζουν στη Μύκονο. Online είναι η μισή Αθήνα και χρήση κάνει το 1/3 της χώρας. Εδώ στην Εστονία βγάζουν πρόεδρο, ψηφίζουν για κυβέρνηση μέσω ίντερνετ. Βάζεις ταυτότητα, κωδικό, τον έβγαλε τον πρόεδρο. Εδώ θες δυο μήνες να βγάλεις το Μητσοτάκη για πρόεδρο, αλλά εδώ μη συγκρίνουμε, μη συγκρίνουμε. Το ίντερνετ είναι η μεγαλύτερη εξέλιξη στη σύγχρονη ιστορία του ανθρώπου, τελεία και παύλα. Και τα δύο ίντερνετ. Δύο. Δύο. Το απάνω και το κάτω. Το απάνω, το γνωστό ίντερνετ, είναι η κορυφή του παγόβουνου. Το κάτω, το μεγάλο, το τεράστιο, όσο η έκταση της Γροιλανδίας, είναι το dark web, το deep web. Εκεί πρέπει να έχεις κωδικό για να μπεις. Έτσι και έχεις κωδικό, τι γουστάρεις? Τι ναρκωτικό θες? Τι όπλο θες? Τι άνθρωπο θες? Παιδί, μεγάλο, μικρό, γέρο, τι gadget θες? Online. Βάζεις τον κωδικό, το αγοράζεις από το σπίτι σου. Κύριος, ίντερνετ. Πλάκα με κάνεις? Το διαδίκτυο είναι η μεγαλύτερη εξέλιξη στη σύγχρονη ιστορία του ανθρώπου. Τέλος. Ίντερνετ. Ίντερνετ. Ο παράδεισος της αυτοέκφρασης. Του user generated content. Της έκφρασης που θέλω να μιλήσω, να τα πω. Όλοι θέλουν να μιλήσουν, αλλά είναι σφραγισμένοι. Πού θα τα πούνε? Στο ίντερνετ. Τι γουστάρω, να φτιάξω ένα βιντεάκι, να το βάζω στο YouTube. Πώς να ρίξεις μια κόμενα που μόλις χώρισε. Και με ακολουθούν κι άλλοι. Ουρές. Μου ήρθε μια μαλακία, μου ήρθε ένα τραγουδάκι. Εκεί που είμαι στην τουαλέτα και είμαι δυνατός. Θα το γράψω, θα το ανεβάσω, θα το στείλω, θα μου απαντήσουν, θα γίνει χαμός. Να τα απαντήσεις. Και αυτό γιατί καταπληκτικό, είσαι πολύ καλός.
Μιλάμε, εκφραζόμαστε, υπάρχει έκφραση, υπάρχει επικοινωνία, υπάρχει αγάπη, υπάρχει ανθρωπιά. Ίντερνετ. Κάθομαι στο μπαλκόνι μου και εκεί που είμαι ωραίος και λοιπά, τραβάω μια selfie και γράφω από κάτω Μπαχάμες. Και πίσω είναι η Βέρεια. Να. Και με ακολουθούν κι άλλοι. Χιλιάδες. Ουρές. Άμα θέλω εγώ να σου στείλω τη μαλαγία που μου ήρθε, tweet θα σου κάνει και θα σου έρθει. Εκφράστηκα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ίντερνετ. Μιλάμε. Δηλαδή δεν υπάρχει. Άσε τα γνωμικά. Οι θυμοσοφίες, οι φιλοσοφίες όλου του κόσμου, όλων των φιλοσόφων, που αποτυπώνονται στο Facebook. Βλέπεις τη βυζάρα τεράστια και από πάνω μηδέν άγαν. Με τι θα ασχοληθείς? Με το μηδέν άγαν. Facebook, ίντερνετ, έκφραση. Δεν μας ενδιαφέρει στο ίντερνετ πως μοιάζεις. Θα κατεβάσεις το application και θα δείξεις μια φωτογραφία, λες και είσαι ο George Clooney. Έχεις πρόβλημα? Ωραία, τουσαρισμένη. Ωραία, με ωραία χρώματα, ωραία βλέμματα. Πουδραρισμένη? Πουδραρισμένη, ότι γουστάρεις. Ίντερνετ. Όλοι ίδιοι. Το blog πού το πας? Blog. Πάρουν blog και blog. Δημοσιογραφικό, πολιτικό, διαστροφικό, ό,τι γουστάρεις. Βγαίνεις και λες αυτό που γουστάρεις στα αρχίδια σου, οι άλλοι όλοι. Δεν σε ενδιαφέρει. Δεν θα βρεις ποτέ δύο ίδια blog, όπως δεν υπάρχουν ποτέ δύο ίδιοι άνθρωποι. Δεν υπάρχουν πια celebrities αυτές που ξέραμε, ηθοποιοί και τραγουδιστές. Δεν υπάρχουν αυτά. Τώρα υπάρχουν οι περσόνες. Είναι στο διαδίκτυο η περσόνα. Δηλαδή θα βάλει το μαγιό της πάρα πολύ ωραία, θα ανέβει απάνω, ας πούμε, σε ένα αυτοκινητάκι, στο καπό, σε αυτόν, στον κάμπριο, οπουδήποτε. Θα διαφημίσει το λάδι με το μαγιό. Το μαγιό έχει σημασία. Τώρα μπορεί να κοιτάζει εσύ το αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Το μαγιό πουλάει. Είναι η περσόνα. Η διαδικτυακή περσόνα. Όπως είχαμε παλιά που σας είπα, τους celebrities δεν υπάρχουν αυτά πια. Τώρα celebrities είναι ο καθένας. Ο καθένας ο οποίος θα πει μια ατάκα ή θα βγάλει μια φωτογραφία με ένα συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο στην αρχή δεν φαίνεται, δεν το βλέπεις. Δεν χρειάζεται να το δείξει φάτσα φόρα. Στο δείχνει καλυμμένο. Γι' αυτό σου λέω για το μαγιό. Το μαγιό θα σου μείνει σε ένα υποσυνείδητα. Τι θα σου μείνει? Με τους followers τι γίνεται? Followers, όσο πιο πολλούς followers έχεις, τόσο πιο πολλά λεφτά παίρνεις. Καταλάβες, μη σου κάνει εντύπωση που βγήκε η άλλη, ας πούμε, το βυζί έξω και λοιπά γι' αυτό, γιατί άμα πας followers αυτήν, πληρώνεται αυτή. Αλλιώς δεν γίνεται, πώς θα τη δεις? Σου λέει, σου δείχνω εγώ την κορμάρα μου, γιατί? Μου λέει, δεν τρελαθήκανε ξαφνικά όλες να βγάλουν τους κόλλους και τα βυζιά έξω? Υπάρχει λόγος. Για όλα υπάρχει λόγος στο διαδίκτυο. Και καταρχάς πάνω απ' όλα επικοινωνία. Διαδίκτυο ίσον επικοινωνία. Θα βγεις έξω με την παρέα σου, 4-5 άτομα, θα είμαστε όλοι μαζί, θα έχουμε το κινητό μας, παπ, και θα στέλνουμε μηνύματα ο ένας τον άλλο. Δεν χρειάζεται να μιλάμε. Λάβες, σου κερδίζει χρόνο. Δεν χρειάζεται να του το πεις. Καταρχάς πρώτα δεν θα ακούσει. Το θόρυβο που έχει δεν ακούει. Οπότε το διαβάζει. Όλοι έτσι. Πού θα πάμε μετά, δεν ξέρω, εσύ πες. Πάμε για κανένα σουβλάκι, αφού σουβλάκια τρώμε. Α, δεν τα είδα. Να δεις ότι τρως το σουβλάκι. Μετά που θα πάμε σινεμά. Λέει, ναι, ρώτα την Ελένη. Δεν θα κάνεις έτσι, Ελένη, που να απέναντί σου να τις μιλήσεις. Θα τις γράψεις. Ελένη, μπορώ να σου πω κάτι? Άσε με τώρα, έχω δουλειά. Άσε, τις γράφω, θα κλείσω εγώ εισιτήρια. Δεν την απασχόλησα, δεν την ενόχλησα. Καλά. Όταν λέμε διαδίκτυο αλήθεια, θα σου πω ακριβώς τι έχεις. Συνέβη σε μένα τον ίδιο. Μεγάλο. Δηλαδή, θες εσύ, σου αρέσει μια κόμενα, ρε παιδί μου, τη βλέπεις ένα κλαμπ. Λέει, πώς θα πλησιάσεις για να μην σε θεωρήσει ότι είσαι κανένας καραγκιόζης, ας πούμε. Λέει, θα την πάρω μια φωτογραφία. Εκεί μέσα στα φώτα, μέσα στη μουσική, τσακ, φωτογραφία. Αναγνώριση προσώπου. Τακ, Facebook. Ποπ, διαβάζεις. Λέει, αυτό κάνει. Ποπ, τώρα θα σε στείλω. Οκ, έχεις πληροφορίες, το κλείνεις, το βάζεις, πλησιάζεις. Τι γίνεται όλα καλά, το ξέρω τι είσαι. Ναι, λέει, πού το ξέρεις? Αφού το ξέρω. Σ' αρέσει ο Ενρίκε Ιγκλέσιας? Και εκεί παθαίνει πλάκα η γυναίκα. Σου λέει, ήρθε και μου μιλάει ο άνθρωπος της ζωής μου. Πού το ξέρω? Εγώ τη δουλειά μου την έκανα. Εγώ και πέρα δεν με ενδιαφέρει αν το ξέρω και δεν το ξέρω. Τι να το ξέρω και να μην το ξέρω. Ίντερνετ. Αλήθεια. Από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Φοβερό. Έβγαλε Google γυαλιά. Με ειδική κάμερα περπατάς και βγαίνει άλλο στο Facebook και βλέπει πού είσαι, τι κάνεις. Θα πάρεις τραγάλια, θα πάμε να πάρεις κανένα σόβρακο, θα περπατήσεις αν θα είσαι με το ποδήλατο, αν θα είσαι με το αυτοκίνητο, όπου και να είσαι, όπου και να βρίσκεσαι. Αν θα τρως, αν θα κοιμάσαι. Ωραία, άνετα, ας πούμε και λοιπά. Βάζεις τη ζωή σου μέσα στη διάθεση των άλλων. Ό,τι θέλουν. Να τη μοιραστούν μαζί σου. Αυτό έχει σημασία. Είναι ανθρωπιστικού χαρακτήρα αυτά τα γυαλιά. Δεν είναι τυχαία που τα βγάλει Google. Να λέμε του στραβού το δίκιο. Δηλαδή, χωρίς αυτά είσαι στραβός. Τέλος. Και όχι μόνο ζωή, ακόμα και αφαίρεση ζωής. Γιατί μέσα στο Facebook θα δεις και αυτοκτονίες live. Πα! Να το δεις ζωντανά, να το χαρείς. Πώς? Το δεις στις εφημερίδες, σε φωτογραφία. Ζωντανό την ώρα που γίνεται.
Αυτό έχει σημασία. Αυτός είναι ο σκοπός. Αυτός είναι ο στόχος. Να τα γίνονται όλα live. Να τα ζούμε όλα live. Ζωντανά. Να είμαστε ζωντανοί. Ο άλλος που ήταν στο Περβάζι ανέβηκε στον τελευταίο όροφο του ουρανοξύστη στην Αμερική και έκανε ισορροπία. Να μην το δεις live. Θα μου πεις πέθανε ο άνθρωπος. Ναι, αλλά εγώ το είδα live. Τι σημασία έχει. Γενικά θα είμαστε live. Alive δεν ξέρω αν θα είμαστε. Α, δεν με απασχολεί αυτή τη στιγμή. Κάμερες παντού. Παντού. Όπως πρέπει να είμαστε συνδεδεμένοι όλοι. Να βλέπουμε τι κάνει ο άλλος και να μας βλέπουνε. Να αλληλοβλεπόμαστε. Γιατί πολύ μοναξιά ρε αδερφέ. Βλέπαμε τον Big Brother χρόνια στην τηλεόραση σαν σύριελ. Ότι είναι κάτι φτιάξιμο. Τι ζούμε. Ζούμε τον Big Brother. Κάμερες παντού. Τέλος. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να ποζάρουμε. Ρούφα λίγο κυλίτσα, κάνε μια κόντρα εδώ, κόψου λίγο, τάκου το μαλλί μου, σένιος, τώρα τραβάτε όλοι. Χαμογελάς τις κάμερες. Βλέπεις ξαφνικά τα τσιτάτα μες στο διαδίκτυο εν είδη ιδιοσιογραφικής πληροφορίας και highlights. Είδηση βόμβα. Προετοιμαστείτε. Σεισμός. Δεν θα το πιστεύετε αυτό που θα διαβάσετε. Σοκ! Το σοκ είναι σαν το κεφάλι μου, το σου, οκα, τόσο μεγάλο, σοκ! Έκτακτο! Τώρα γίνεται τώρα, τώρα! Συμβαίνει τώρα! Πατάς, μπαίνεις μέσα να διαβάσεις, τι είναι αυτό, παπαριές! Δύο λεπτά, σε λίγα χρόνια δεν θα είναι έτσι ανεξέλεκτη αυτή η κατάσταση στο διαδίκτυο. Θα μπουν νόμοι, θα υπάρχουν κάποιες εφαρμογές που πρέπει να ακολουθήσεις. Αλλιώς δεν γίνεται. Μπορεί να σου πάρουν και το λάτο. Και το λάτο. Δεν μπορείς να γράφεις ό,τι θέλεις, αδερφέ. Γιατί ο άλλος το πιστεύει. Ακόμη και σαν χρήστης του Facebook, δεν μπορείς να βρεις μέσα από το Facebook, βρε αδερφέ. Να βγάλεις τα αποθυμένα, κάτσε. Εδώ πέρα είμαστε όλοι μια παρέα, δεν είμαστε. Τι σημαίνει Facebook. Πρόσωπα. Βγήκε, λέει, το dislike. Αυτό θα γίνει τώρα, θα σκοτωνόμαστε όλοι μεταξύ μας. Αφού είμαστε. Θα είμαστε. Κι άμα έχεις dislike, γιατί κάθεσαι και το βλέπεις. 600 νέα βίντεο, 13.000 εφαρμογές, 370.000 κλήσεις Skype, 500 νέοι λογαριασμοί Twitter, 98.000 emails. Όλα αυτά σε ένα λεπτό. Χωρίς φόβο, με πάθος, με κόλλημα, αποχωμένος από τον κόσμο. Ίντερνετ ο πρεζάκιας. Ίντερνετ. Και αν δεν έχω ίντερνετ. 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 Ούτε θέλω να το σκέφτομαι. Σηκωθώ έξω να πάω βόλτα. Να πάω στη βιβλιοθήκη να διαβάσω βιβλίο. Να δω τον άλλον πρόσωπο με πρόσωπο. Να πω στον άνθρωπό μου σ' αγαπώ από κοντά. Μα αφού εγώ να το γράφω ξέρω. Δεν μπορώ. Εγώ το γράφω. Έτσι εκφράζομαι. Ιντερνετικά. Χα χα χα. Το γράφω. Δεν γελάω. Θα πάθω κατάθλιψη. Διαδίκτυο. Ένας κόσμος που έχει την εντύπωση ότι εσύ κανονίζεις τις επιλογές σου, ενώ αυτές φιλτράρονται ουσιαστικά με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να νομίζεις ότι είναι υπό τον έλεγχό σου. Τούμπου τούμπουζα, τούμπουζίτσου, στο καζάνι και η μαμά του κίτσου. Εντάξει, να... Το διαδίκτυο είναι για να σε βρίσκουν, να μην είσαι μαλάκας. Πού ζεις, για ποιον δουλεύεις, αν χρωστάς, αν είσαι επικίνδυνος, να ξέρουν πού είσαι, τι κάνεις, ποιος είσαι. Έτσι πρέπει. Ίντερνετ ρε. Ξεκολλήστε ρε. Ίντερνετ. Αυτό που μου τη σπάει εμένα με το διαδίκτυο είναι ότι είναι αργό. Πατάς να βγει, γυρνάει το ροδάκι 100 ώρες. Ας το διάλογο ρε, μου ήρθε το πετάξω το καμημένο. Δηλαδή έλεος δηλαδή. Πόση ώρα λέει να φορτώσει αυτό το πράγμα. Το διαδίκτυο μας εκπαιδεύει να είμαστε ανυπόμονοι. Έρχεται η ζωή. Να βιάζεσαι να δηλώσεις την ύπαρξή σου. Να φακελώνεσαι μόνος σου. Και πώς να μην φακελώνεσαι, αφού την ώρα που πατάς τα πλήκτρα, ξέρουν τι κάνεις. Και σου δίνουν τη δόση που θες. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, 24 ώρες το 24ωρο. Ίντερνετ. Και εσύ λες ποιος σήμερα πού είσαι, βασιλιάς, δικτάτορας, θεός και παντοκράτορας. Ναι. Πρεζωμένος, απομονωμένος, ίντερνετοκλεισμένος, ίντερνετοπρεζάκιας. Μην ξεχνάμε, είμαστε χρήστες. Είμαστε χρήστες.